Γεια σας και καλημέρα σας από ένα πανέμορφο φθινοπορεινό πρωινό του Νοεμβρίου. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Σας το είχα πει ότι περιμένω να είναι το τοπίο μαγευτικό, αλλά τόσο μαγευτικό δεν το περιμένω ότι εγώ. Πάμε και στο δίπλανο του γείτονα να δούμε να ψάσουμε για γάλα collectible τώρα που είμαστε εδώ πέρα και είναι Νοέμβριος. Εδώ κάτι σοβαρά να βλέπω, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ω, ωραία πισετούλα, μάλιστα. Λοιπόν, να ψάξω εδώ πέρα λίγο, μιας και ήρθα και βρήκαμε ήδη ένα collectible. Μας έδωσε ένα χιλιαργάκι, θέλω με κανένα collectible γιατί θα έχουμε δουλειά με εργάτες σήμερα και δεν θα έχω να τους πληρώσω. Γι' αυτό θα ήθελα να έχω κάποιο collectible, για κανένα λόγο. Να δούμε και αυτό εδώ το σπίτι, ας δούμε και αυτό εδώ το σπίτι. Δεν έχει τίποτα. Έχει εδώ άλλο ένα. Πολύ ωραία. Αυτά κοντεύουμε έτσι. Άρα τέσσερα μας λέει. Να δούμε και μέσα στο συνεργείο. Όχι, στο καράζ. Στο συνεργείο. Κλωροκοφτικό. Ωραία. Λοιπόν, φτάνει γι' αυτό. Για σήμερα πιστεύω ότι 2.700 θα μου φτάσουν για αυτά που θέλω να κάνουμε σήμερα. Λοιπόν. Πάμε αρχικά να σας κάνω ένα ερώτημα για το πώς θα συνεχίσουμε. Ναι, δεν χρειάζεται να πάμε εκεί πέρα. Λοιπόν, ας το δούμε από εδώ. Λοιπόν, είμαστε στην αρχική έκδοση του χάρτη, την έκδοση 1.0 και ξέρω ότι προετοιμάζεται πάτηση για το χάρτη. Θα λύσει κάποια προβληματάκια, όπως και εδώ εκεί το γουρουνάκι που δεν μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι τέτοια άλλα θεματάκια. Το χωράφι εκεί που εδώ στη μέση του 3, κάτι έχει από κάτω λέει και το εμποδίζει στους εργάτες. Τώρα τι έχει δεν ξέρω. Θα το φτιάξω και αυτό. Και ένα από τα πράγματα που θα φτιάξουν είναι και αυτό εδώ που θα δείτε τώρα. Αυτό το χωράφι κάνει 0 δολάρια. 0 ευρώ, 0 λίρες, ό,τι το θέλετε. Λοιπόν, μπορούσα να το αγοράσω όταν θέλω. Αλλά θέλω να πείτε τη γνώμη σας, εάν πρέπει να το αγοράσω ή όχι. Να πούμε ότι μας το κληρονόμησε κάποιος, μας το χάρισαν, κάπως έτσι. Είναι το χωράφι που είχαμε κάνει, θυμάστε, το πρώτο μας συμβόλαιο που είχε σιτάρει αυτό το χωράφι. Μετά κάναμε και την 21 που είχε καλαμπόκι. Και είναι βασικά δίπλα στη φάρμα μας, όπως βλέπετε, κοντά είναι. Ό,τι γράψτε μου στα σχόλια, αν θέλετε να το πάρουμε πριν γίνει η αναβάθμιση με 0 ή αν δεν θέλετε να το πάρουμε. Ό,τι μου πείτε θα το κάνω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε άλλα δύο χωράφια. Το 20 παναβοσβήνι, το οποίο έχει σόγια. Και το 5 παναβοσβήνι, το οποίο έχει βαμβάκι. Και εδώ θα γίνει το μεγάλο ταβαντέουρι. Τα πολλά λεφτά. Τα πολύ πολλά λεφτά. Έχουμε πάρει τα μηχανήματα λοιπόν για να κάνουμε αυτό το πολύ μεγάλο contract με βαμβάκι. Πιστεύω ότι θα μας ξελασπώσει πολύ άγρια. Είναι το τεράστιο χωράφι, είναι τεράστιο. Αυτό εδώ παίρνει 2 μπάλες μέσα από ό,τι θυμάμαι. Και θα δούμε τι μας περισσέψει και εμάς. Οπότε θα πάρω τώρα εγώ αυτό εδώ. Με την Gaze, η οποία χωράει 20.000 λίτρα. Και το καλό είναι ότι εκτός από τα 20.000 λίτρα, κάνει unload μόνο του εργάτη, δεν χρειάζεται να τον προσέχω καθόλου. Θα κοιτάω που και που να δω τι κάνει. Αλλά στην ουσία τον αφήνω και φεύγω. Αυτό είναι το πολύ καλό που έχει αυτό το contract. Και όσο αυτό θα δουλεύει, εγώ θα πάω και θα κάνω το contract με το άλλο που είδατε, που έχει σόγια. Που και αυτό δεν είναι τίποτα τρομερό. Θα το κάνουμε σχετικά εύκολα. Γιατί η σόγια βγάζει μικρό yield. Οπότε πιστεύω ότι ένα φορτίο από το φορτηγό μας που είναι 30.000 λίτρα θα φτάσει για να περισσέψει. Μπορεί να βγάλουμε 20-25.000 λίτρα. Μέχρι εκεί. Όπως βλέπετε, φτάσαμε κατευθείαν. Τώρα μπορώ να πάρω ό,τι γραμμή θέλω. Θα το πηγαίνω από εδώ, από εκεί, για να δω λίγο το χωράφι πώς είναι. Ναι, μπορεί να χαρά να πάρω. Τώρα αυτός εδώ, λογικά, μάλλον θα κάνω ένα headland. Να μην έχουμε θέματα. Με ένα πολύ γρήγορο timelapse θα κάνουμε ένα headland. Και μετά θα τον βάλω να πηγαίνει σε κάποια κατεύθυνση, λογικά πάνω κάτω, γιατί το βλέπω ότι είναι. Θα είναι λιγάκι πιο εύκολο. Οπότε ξεκινάμε το πρώτο headland για αυτό το επεισόδιο. Το πρώτο headland λέω, το πρώτο timelapse ήθελα να πω, με συγχωρείτε, αυτό το επεισόδιο. Και θα τα πούμε σε λιγάκι που θα πάμε σιγά σιγά με το εξοπλισμό μας να κάνουμε εμείς το δεύτερο χωράφι, το νούμερο 20. All I want.
Κοιτάξτε εδώ, μορφιά, εντάξει. Ό,τι και να πω, ό,τι και να λέω. Δεν το φτάνω το φτάνω. Εδώ έχει μια πόρτα. Το οποίο πάει στο διπλανό χωράφι. Εδώ είναι γρασίδι, όμως δεν μας πειράζει. Ναι, θα μπούμε από εδώ καλύτερα να είμαστε πιο άνετα. Και πάμε να πάρουμε το. Το τρέινερ για την κομπίνα. Και μετά θα φέρουμε και τέλος την κομπίνα και θα ξεκινήσουμε το θέρισμα. Αν βλέπετε εδώ είναι έτοιμο για λίπασμα το χωράφι. Δυστυχώς δεν θα προλάβω να το κάνω σήμερα. Τα έκανα λίγο μαντάρα, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται να το σπρώξω λίγο αυτό το τρέιλερ για να χωρέσουμε και τα... μετά θα το ξαναβάλω πίσω. Έφτασε το τρέιλερ. Πάρα πολύ καλά και πάμε τώρα εδώ. Έχω ήσει την πόρτα μισό λεπτό. Ωραία, να βγούμε έξω. Θα κάνουμε και ένα unfold. Όπως βλέπετε την έχω σε άψογη κατάσταση. Ούτε καν επισκευή, εντάξει. Θέλει λίγο, πολύ λίγο επισκευή. Θα την κάνουμε όταν θα είναι η ώρα της. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Τι ωραία εικόνα, εντάξει. Κατά βαρετός το ξέρω. Ωραία, φτάσαμε και με την κομπίνα. Για να πάμε με τη σόγια. Η σόγια έχει αλλάξει πάρα πολύ στο κοστίδιο, βλέπετε. Ωραία, λοιπόν πάμε εδώ. Και πριν πάμε, δούμε. Τι κάνει αυτός εδώ. Μάλιστα, εντάξει. Έχει αφήσει για κάποιο λόγο ότι πάμε ένα χωματάκι. Θα τα κάνουμε μετά εγώ στο τέλος ή σε άλλος. Να κάνω μια γύρα το χωράφι. Αλλά τώρα πιστεύω ότι έχει φτάσει σε καλό σημείο. Μισό λεπτό να δούμε και το χάρτη. Εδώ. Θέλουμε αυτό. Όχι, αυτό θέλουμε. Ναι. Έχει αφήσει εκεί για κάποιο λόγο ένα μικρό σημείο. Αλλά το υπόλοιπο πιστεύω θα το πάει μια χαρά. Και θα τελειώσει το χωράφι. Και τις δουλειές αυτές που καταλαβαίνετε που βάζεις ένα εργάτη και το ξεχνάς. Λοιπόν. Πού είναι, είμαστε. Εδώ είμαστε. Ωραία. Ωραία, ξεκινάμε κι εμείς και εμείς τη δικιά μας δουλειά εδώ πέρα. Ωραία, ούτε έχουμε να μαζέψουμε ούτε τίποτα. Τώρα, εάν τυχόν τελειώσουμε γρήγορα, τελειώσω βασικά πριν τελειώσει ο άλλος εργάτης, που είναι πολύ πιθανό, μπορεί τελικά να κάνουμε αλλαγή συνδύων και να κάνουμε και κάποιο λίπασμα, θα δούμε. Προς τον παρόν όμως, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο timelapse που θα έχει το θέρισμα αυτού του χωραφιού. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. No time, feel the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life.
I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Επιστροφή και πάλι. Έχουμε κάνει ήδη δύο φορτία, όπως βλέπετε, στο φορτηγό. Και τώρα κάνουμε το τρίτο. Λογικά θα μαζέψω το μεγαλύτερο μέρος αυτού του γραφείου. Όντως δεν θα χρειαστεί να στείλουμε δεύτερη φορά δεύτερο φορτηγό για παραδόση. Οπότε θα κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή. Να κάνω εγώ τελείως αυτό το χωράφι. Αλλά πριν κάνουμε τη διακοπή, μισό λεπτό να σταματήσω λίγο την κομπίνα. Να δούμε τι κάνει αυτός εδώ. Αυτός είχε αφήσει ήδη μια μπάλα κάπου, άφηγε πέρα και τώρα έχει κάνει και την μισή δεύτερη. Έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε ακόμα δρόμο. Λοιπόν, οπότε κάνουμε μια διακοπή εδώ πέρα. Θερίζω εγώ το υπόλοιπο χωράφι και τα λέμε στην παράδοση, η οποία να δούμε τι ώρα που είναι να σας πω. Είναι στο General Store. General Store. General Store. Να το κάνουμε και ένα tag. Να δούμε που είναι το General Store. Είναι εκεί πάνω, πάρα πολύ ωραία, δεν έχουμε πάει ποτέ εδώ πέρα. Οπότε θα το ψάξουμε και για collectibles όταν θα παραδώσουμε. Και είναι σχετικά εύκολο από ό,τι βλέπω. Θα πάμε από εδώ, όλη αυτή τη διαδρομή και θα το βρούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, μικρή διακοπή, τα λέμε σε λίγο. Επιστροφή και πάλι και είμαστε στην ευχάριστη, δυσάρεστη θέση που δεν μπορούμε τελικά να κάνουμε όλο ακριβώς το χωράφι για να πουλήσουμε. Θα μας μείνει αυτό εδώ το πολύ μικρό κομματάκι, γιατί και η κομπίνα είναι γεμάτη, αλλά και το τρέιλερ μας. Εντάξει, μικρό το κακό. Όπως είδατε, βρήκα και ένα collectible εκεί στην άκρη. Τώρα θα πάμε από αυτό το δρόμο που σας είπα. Θα κάνουμε τον κύκλο αυτό και θα πάμε πίσω με λογικά. Θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο με αυτό το φορτίο. Δεν πιστεύω ότι θα χρειαστούμε κάτι άλλο. Ωραίο εδώ, βιβλιάκια. Γενικά έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες στους χάρτες. Μπορώ να πάω και από εδώ, να μην κάνω το... Όπα, κάτι βρήκα. Κάτι βρήκα. Και να φανταστείτε ότι είχα έρθει εδώ και τα είχα ψάξει, έτσι. Κι όμως, αυτό εδώ δεν το είχα δει. Θέλει ένα δεύτερο χέρι ψάξιμο, μάλλον. Να κοιτάμε λίγο ψηλά. Μέσα στα μάτια μας, έτσι. Κυριολεκτικά μέσα στα μάτια μας. Έχουμε βρει τώρα τρία collectibles χωρίς καν να ήταν στο μέρος που θέλαμε να ψάξουμε. Βοηθάει βέβαια και πάρα πολύ το χρώμα τους. Οπότε πάμε, εδώ είναι το χωράφι που κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το καλαμπόκι. Έχει χορταριάσει βέβαια. Έχει κάνει καλτιβέιτ ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε και από εδώ να δούμε, από εδώ δεν έχουμε έρθει.
Ωραία. Αυτό εδώ μυρίζει παιδιά collectible. Να δούμε. Α, εδώ σας είπα εγώ. Βρώμαγε. Πάμε λίγο πιο πέρα. Να δούμε που ζούμε κανένα άλλο. Μάλλον δεν θα έχει κάτι άλλο. Πιστεύω τζάμπα έχουμε, αλλά... Αφού φτάσαμε εδώ. Όχι κι όμως, δεν ήρθα τζάμπα. Ένα πρόβατο. Άλλα 7 λέει. Πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς. Έχαμε και τα πρώτα. Εδώ έχουμε και ένα δάσος, αλλά εδώ δεν μπορούμε να πούμε μάλλον. Άμα εδώ, άμα έχει καμιά είσοδο, μπορεί να μπω. Σε άλλο λιβάδι εδώ. Γενικά έχει πολλά λιβάδια ο χάρτης. Όχι, εδώ δεν μπορούμε να πούμε. Οπότε πάμε να πάρουμε το δρόμο μπροστά από τη φάρμα μας και να το πάμε ευθεία πάνω. Το μαγαζί αυτό είναι αυτό που βλέπαμε όταν κάναμε τις δουλειές στο νούμερο 2 το χαράφι. Είναι αυτό το μαγαζί που είναι πάνω-πάνω, το τελευταίο. Η κανόνα μας εδώ βλέπετε επέταξε. Τελικά αποφάσισα να κάνω το λίπος μας το επόμενο επεισόδιο, το χειμώνα, για να έχουμε και καμιά δουλειά να κάνουμε. Θα έχουμε βέβαια να οργώσουμε τα γραφειοφόρα, να τους ρίξουμε λίπος, να τους ρίξουμε λάιμ. Θα έχουμε δουλειές να κάνουμε, δεν είναι ότι θα καθόμαστε. Τον πρώτο χειμώνα τουλάχιστον. General Store. Πάρα πολύ καλά. Εδώ μέσα έχει και το ξυλουργείο. Κάτι άκουσα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Θα τερματίσουμε το συμβόλαιο αυτό. Θέλω να ελπίζω πως ναι. Εγώ είμαι εξετοιμό να το σταματήσω βέβαια, μην τυχόν. Και η απάντηση είναι όχι. Να δούμε πόσο είναι το contract αυτό. Είναι στο 90%. Θα πάρει λίγο ακόμα, αλλά δεν σχεθούμε εδώ πέρα. Ας κάνουμε ένα έλεγχο. Ένα πρώτο έλεγχο να δούμε μήπως βρούμε κανένα collectible. Να, βρήκαμε ήδη το ένα. Ζωάκι βλέπω εκεί εδώ, αγελάδα. Άλλες 5 αγελάδες. Εδώ θα μπορούσαμε να βρούμε collectible άμεσα στο Oberon. Να και άλλο. Αλογάκι. Collect, άλλα 7 άλογα λέει. Εδώ είναι για μπάλες μάλλον, να πουλήσεις μπάλες φαντάζομαι. Και τρακτεράκι. Πάρα πολύ καλά. Γενικά όπως σας είπα, collectables υπάρχουν. Πάμε και από εδώ γύρω γύρω. Να το απέναντι. Πώς πάμε εκεί πέρα όμως. Μπορώ να πηδήσω, δεν μπορώ να πηδήσω. Μάλιστα, ωραία. Από εδώ πάμε λοιπόν. Α, να το χωρίστε. Και άλλο, αγελαδίτσα. Εδώ είναι το ξυλουργείο. Και άλλο αλογάκι, άλλα 6. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο. Και κομπίνα, έλα, έλα, πόσες, άλλες 4. Και το τελευταίο είναι εδώ πέρα, ένα γουρούνι. Έλα. Άλλα 4 γουρούνια λέει, ότι έχουμε. Ωραία, από εδώ τίποτα. Ωραία, λοιπόν, οπότε ξανακατεβαίνω εγώ στο χωράφι που αφήσαμε να γεμίσω την κομπίνα, το φορτηγό ψέμα, όχι την κομπίνα και να ξαναρθούμε εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω δεν θα το γλιτώσουμε το ταξίδι, δεν πειράζει. Θα έρθουμε και θα δώσουμε ό,τι περισσεύουμε ακόμα για να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο. Βρήκα κάτι άλλο, πριν φύγω. Μισό λεπτό. Άρα τις ατράκτος. Πάρα πολύ καλά. Και μόλις είδαμε ότι το contract έγινε finish. Πάρα πολύ καλό. Με αυτό. Δεν θα ξαναχρειαστεί να πάμε να πουλήσουμε. Οπότε θα δούμε τώρα μαζί με το τελευταίο αυτό κομματάκι πόσο τελικά μας έδωσε. Να το πάω λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, 12.450 λίτρα. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε να κάνουμε και μεσόγεια όπως καταλαβαίνετε, οπότε αυτό το 12 μπορεί να μεταφερθεί 25.000, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, και θα το πούμε τώρα σε αυτού νου, create job, πήγαινε, όχι load deliver, deliver στο Camston Farm και χωρίς looping και start job, να δούμε. Πας! Πάει λέει. Οπότε πάω και εγώ να επιστρέψω τα μηχανήματα μου πίσω, θα κάνουμε fold την κομπίνα. Κάπου εδώ είχα και ένα τρελεράκι εγώ που το είχα βάλει. Τι το είχα βάλει.
Α, έχει από εδώ είσοδο. Μάλιστα. Δεν την είχα δει. Για να πάρουμε και αυτό εδώ. Αν τον γυρίσω κιόλας. Ωραία, και θα το πούμε αυτού σε destination. Το destination του θα είναι, μισό να το πούνε η άλλη φάρμα. Αν το πούμε ότι θέλω να έρθει κάπου εδώ. Okay. Λέω ότι πηγαίνει. Οπότε πάμε κι εμείς. Άμα μπλοκάρει κάπου θα τους ξεμπλοκάρω. Είμαστε ήδη στα 14.000, ξεκινήσαμε, αν θυμάστε καλά, με 700 δολάρια τη μέρα, κάπου εκεί πέρα. Είμαστε ήδη στα 14.000 χωρίς να έχουμε πάρει κανένα contract ακόμα. Τώρα θα το ολοκληρώσω, θα πάρω από τα 10.000 πριν αυτό εδώ, 1500. Φαντάζομαι ότι η πρόβλημα που έκανα για τα 70.000 στο τέλος του επεισοδίου θα βγει αληθινή. Γιατί με αυτά και με αυτά θα πάμε γύρω στα 25. Είναι άλλα 25 να πάρουμε αυτό το συμβόλαιο με το βαμβάκι, πάμε στα 50. Γιατί θα πάρουμε κάποια 25.000 ακόμα το βαμβάκι. Το περισσευμένο. Θα πάρουμε εγώ λέω. Οπότε πιστεύω θα επιτευχθεί ο στόχος. Blocked by an object. Όλο blocked by an object αυτή την τύπη. Θα πάω ό,τι κομπίνα να αφήσω στο πισταριό για να πληθεί και μετά θα φέρω τους άλλους δύο, θα τους γυρίσω στη φάρμα και θα πάμε να συνεχίσω εμείς τη δουλειά που κάνει ο εργάτης τώρα στο χωράφι το νούμερο 5, γιατί αρκετά λεφτά και το δώσαμε, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πιάσουμε και εμείς λίγο το βαμβάκι στα χέρια μας. Θα πάω να μαζέψω βέβαια πρώτα τις μπάλες που έχει βγάλει, πρέπει να έχει βγάλει δύο μπάλες τώρα λογικά. Και μετά θα έρθουμε να πουλήσουμε τις μπάλες συνολικά. Δεν θα κάτσουμε να πουλήσουμε τώρα τις μπάλες. Θα τις φορτώσω απλά και θα τις έχω. Έχει βγάλει δύο μπάλες, πάει για τρίτη. Πολύ καλά. Λοιπόν, αυτός εδώ, δεν ξέρω γιατί ήρθα από εδώ. Εσύ εδώ απολύεσαι, έκανε πάλι την ίδια πατάτα. Θέλω να δοκιμάσω εδώ αν μπορεί να μπει, παιδιά, στο άλλο το σιλό. Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σιγά μην κάνει όπιση να μπει στο σιλό. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι το sidelight, μισό λεπτό, να δω. Κοντεύει παιδιά, μάλιστα. Είναι πιθανό, πάρα πολύ πιθανό πλέον, αυτά τα δύο συμβόλαια, να μπορέσουμε τον άλλο μήνα να βάλουμε αγελάδες. Και μάλλον αυτό το χωράφι θα τα αφήσω, δεν θα το ξαναχουρέψω. Γιατί από τη στιγμή που θα βάλω ζώα μέσα δεν θέλω να μπαίνω και με το μόβουρο και να κάνω δουλειές. Θα είναι πολύ μοιραίστικο, δεν θα μ' αρέσει. Ναι, μπράβο του. Δεν το είχα, ας σας πω την αλήθεια, δεν το είχα. Ας εδώ δω, όπως θα μπεις. Και εδώ μπήκε, εντάξει. Έμαθε, έμαθε. Τελικά έμαθε. Λοιπόν, να τακτοποιήσουμε λίγο τα μηχανήματά μας. Σβήσει εμικής πετρέλαιο και πάμε να πλύνουμε τα μηχανήματά μας, να τα φυλάξουμε. Να δω λίγο τα contracts, παιδιά, αν και δεν πιστεύω. Και άλλο χαρβεστή. Λοιπόν, παιδιά, θα πάρω και αυτό το χαρβεστικό contract, θα το κάνω off camera, αναγκαστικά. Είναι τεράστια ευκαιρία να πλουτίσουμε. Μας δίνει harvest στο 30, το 30, άλλα 30 χιλιάρια. Το 30 ποιο είναι? Είναι αυτό το κάτω. Αλλά τι γίνεται, επειδή έχω πάρει ήδη τα μηχανήματα εγώ από το προηγούμενο contract, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και για αυτό το contract. Οπότε θα το κάνω off camera, accept contract, εννοείται. Θα πάω να κάνω εδώ αναγκαστικά, να το βάλω το χρόνο σε real time, μπω και λιγότερο, γιατί δεν θα μπορέσω να το κάνω αλλιώς, δεν θα βγει η μέρα. Ναι, γιατί είναι 12.30. Μην σας πω ότι θα το βάλω και μισό επί. Ωραία. Θα τελειώσουμε εμείς βέβαια το πρώτο, να δούμε τι λεφτά θα βγάλουμε. Αλλά αυτή είναι μια πολύ τεράστια ευκαιρία για να την αναγνωρίσουμε. Οπότε θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ξαναλέω, πείτε μου αν θέλετε να πάρουμε δωρεάν το χωράφι το νούμερο 22. Τώρα βέβαια με αυτά που βλέπετε, περισσότεροι μάλλον θα μου πείτε όχι και θα έχετε και ένα δίκιο. Δεν σας αδικώ. Αλλά θα κάνω ό,τι μου πείτε εσείς. Μπορεί να θέλετε να πάρουμε κάποια καλύτερα μηχανήματα, τα λεφτά αυτά. Πάμε να την παρκάρω.
Όπως καταλαβαίνετε, στο επόμενο επεισόδιο σίγουρα πλέον θα βάλουμε αγελάδες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να βάλουμε αγελάδες. Λοιπόν, θα τον αφήσω να τελειώσει τη γαμούλα. Έχουμε κάνει, για να δούμε πόσο χώρο έχουμε κάνει, παιδιά. Το μισό. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Θα κάνουμε λίγο να δείτε κι εσείς πώς θα το κάνω, κι εγώ. Και μετά θα κάνω διακοπή και θα σας δείξω την πώληση. Αλλά μόνο ψέματα. Θα τον αφήσω αυτό να δουλέψει λίγο ακόμα. Είπαμε να φέρουμε, να μαζέψουμε τις δύο πρώτες μπάλες. Από πολύ ωραίο μηχανάκι, αυτό εδώ. Και ξέχασα, συγγνώμη παιδιά, όλο ξεχνάω. Αυτό εδώ, collect. Τα πρώτα λεφτά. Λοιπόν, καλά fertilizing και bailing ούτε για διάνοια. Κοίτα όμως, δίνει μεγάλα χρήματα, έτσι. Και αυτά τα contract έχουν χοντρά λεφτά. Θα δούμε αν τυχόν. Δεν πιστεύω, όχι. Μην είμαστε πλεονέκτες. Έχουμε κάνει τόσο πολύ δουλειά σε αυτό το επεισόδιο που δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε εδώ. Να μαζέψουμε τις δύο πρώτες μπάλες. Από το χωράφι με το βαμβάκι. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε operating position. Ναι, κάπως έτσι το κάνουμε. Και μετά το κάνεις για όπιστον και μπαίνει. Έχει κάτι σαν τροχαλία αυτό το πράγμα. Είναι όχι τροχαλίδα. Κινούμενο δάπεδο, walking floor, κάπως το λένε. Πάτωμα που περπατάει. Αυτά τα λάμες, αυτές εδώ, πηγαίνουν μία πάνω, μία κάτω, σε ανάποδη κατεύθυνση και το φορτώνεις κάπως έτσι. Τσουπ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν φαίνεται, δυστυχώς δεν φαίνεται εδώ. Αλλά κάπως έτσι δουλεύει στην πραγματικότητα. Ωραία, μπήκε κι άλλο. Το βάζουμε σε transport position. Τζούνε το μηχανή. Και πάμε εδώ στον εργάτη μας, κάτσε να το εφηγαμίσει αυτός. Έκανα λίγα γραμμούλα μέχρι να το πάρουμε. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για την συνεισφορά σου, ήταν καθοριστική. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε ένα timelapse εδώ πέρα σε αυτό το πολύ ωραίο χωράφι με το βαμβάκι που μας φέρει πάρα πολλά λεφτά. Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο, θα πάμε να πουλήσουμε, μάλλον όχι, θα σταματήσω εγώ κάποια στιγμή νωρίτερα γιατί θα πάρει, όπως καταλαβαίνετε, αρκετή ώρα αυτό το πράγμα και πηγαίνουμε 10 χιλιόμετρα. Θα σας κάνω πάλι μια διακοπή και όταν θα έχουν μαζευτεί όλες οι μπάλες θα πάμε να πουλήσουμε. Να δούμε πού χρειάζεται αυτός να πουλήσει. Μισό λεπτό, να δω πού χρειάζεται να πουλήσει. Θέλει στο Costco Stores. Μάλιστα, μισό λεπτό να το βρω. Πάμε στο Costco Stores. Ωραία. Tag Place, να δούμε πού είναι παιδιά αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι και αυτό. Είναι εδώ πέρα. Στο Biogas Plant. Πάλι εδώ, παιδί, είναι ξεχωριστό. Εδώ είναι το Biogas και εδώ είναι το store. Και αυτός, και ο 30 το έχει απέναντι. Αυτός είναι πιο όμορφο, μας βολεί πιο πολύ. Για να ακούσει απέναντι. Μου πάρα πάρα πολύ καλά. Θα πάμε και σε καινούριο μέρος, θα δούμε και άλλα collectibles. Πιστεύω ότι το 70.000 που είπα ήταν συντηρητικό νούμερο. Μπορούμε να το κάνουμε 80. Μάλλον θα το κάνουμε 80. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο time για αυτό το επεισόδιο. Ένα από τα πιο επικερδή, όχι ένα από τα πιο επικερδή, το πιο επικερδές σίγουρα, η πιο επικερδής μέρα σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε κάνει. Και ακόμα δεν έχουμε πουλήσει δική μας οδιά, έτσι. Θυμίζω ότι και το σιτάρι μας και το χρυθάρι είναι μέσα στο σιλό μας. Δεν έχουμε πουλήσει τίποτα δικό μας. Και μαζεύουμε κι άλλα. Έχουμε μαζέψει καλαμπόκι, έχουμε μαζέψει τώρα σόγια. Ο Ιανουάριος θα είναι μήνας που θα βγάλουμε ακόμα περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, πάμε, τα λέμε σε λίγο. Get the.
Λοιπόν, κοντεύουμε ήδη να βγάλουμε την τέταρτη μπάλα μας μέσα στο 99%. Και κάπου εδώ θα σας κάνω μια διακοπή. Αν βλέπετε συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Κάναμε αρκετό. Έχω να κάνω ακόμα περισσότερο. Και στο χωράφι το άλλο έχω ακόμα πάρα πολύ. Πολύ βαμβάκι σήμερα. Και πάμε. Κάνουμε το κομμάτι αυτό το τελευταίο και θα τα πούμε όταν πάμε να πουλήσουμε πλέον για να κάνουμε και το κλείσιμο σε αυτό το επεισόδιο. Επιστροφή και πάλι. Είμαστε τώρα πάνω από το χωράφι το δικό μας, το νούμερο 3. Μόλις τελειώσαμε το harvest και έχουμε ακόμα 7.700 λίτρα μέσα στο harvester. Μπορούμε να τη βγάλουμε την μπάλα, αν θέλουμε. Αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να τη βγάλω τώρα, αφού θα κάνω κι άλλο συμβόλαιο. Αλλά παρατήρησα ότι ήδη τα καύσιμα φτάσαν μέχρι τη μέση. Και έτσι το φέρνω εδώ για να του βάλω λίγο καύσιμο. Να δούμε αν έχει πρώτα απ' όλα εδώ πέρα ή αν θα πρέπει να αγοράσουμε. Refuel. Refuel δεν έχει. Αν θέλει να αγοράσουμε. Εδώ, από εδώ. Ωραία. Πάρουμε 500 λίτρα, να μην χάσω παραπάνω ή 200. 200 λίτρα, εντάξει, bye. Refuel. Ωραία, πιστεύω ότι τώρα φτάνει. Ωραία, μάλλον θα το αφήσω στο εδώ. Πάμε εδώ πέρα. Έχουμε άλλες τρεις μπάλες γεμάτες, όπως βλέπετε. Λοιπόν, θα πρέπει να κατεβούμε. Εδώ έχει κάτι μυστικό, βλέπω. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον και αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε μεγάλο ταξίδι. Μάλλον μας συμφέρει να πάμε από εδώ, να κατεβούμε κάτω και να στήσουμε έτσι. Οπότε, αφού το κάνουμε αυτό, πάμε να περάσουμε και αυτό το όχημα μέσα από το χωράφι μας. Η δουλειά, παιδιά, είναι πάρα πολύ κουραστική, γιατί έχει να κάνεις πολύ πρόγραμμα και θα με κουράσει και το επόμενο στάδιο που θα κάνω μόνος μου. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία. Βέβαια, μετά από αυτό το βαμβάκι δεν μπορεί να κάνω εδώ πέρα. Σκεφτόμουν κάποια στιγμή να σας πω την αλήθεια να βάλω βαμβάκι, αλλά δεν το βλέπω. Ωραία, κατεβαίνω. Λογικά στο Σιδηχάρα θα στήσουμε. Για να δούμε. Και μετά θα στήσουμε, δεν θα πάμε ευθεία που είχαμε πάει στο άλλο store που είχε τον Animal Dealer. Θα πάμε εδώ που κατεβαίνουμε αριστερά. Έλα τώρα, μην το κάνεις αυτό. Όπως λέτε, είναι θεματάκι να περάσεις αυτό το μηχάνημα, τώρα τι να λέμε. Και αυτή είναι μεγάλη πόρτα, έτσι. Κάτσε να βγω. Τι ωραία, ρε παιδί. Το λέω συνέχεια, το ξέρω ότι με έχετε βαρεθεί, αλλά. Τι ωραίο χωραφάκι να θερίζαμε εδώ πέρα. δεν θα το κάνουμε όμως. Το επόμενο θα είναι Δεκέμβριος. Και έχουμε ήδη πάρει το άλλο. Αλλά θα ήταν ωραίο γι' αυτό. Και εδώ βλέπουμε τον Biogas. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Εδώ θα κάνουμε εσάς, παιδιά, γιατί. Να σου πει τέτοια ώρα πράγματα και ο Χάρης. Σου είναι εδώ, στη μέση του πουθενά έχει ένα υπόστρεμο. Εντάξει. Και έχει βέβαια και collectible, άλλα τρία. Πλησιάζουμε σε αυτόν. Και εδώ πάλι ένα. Άλλα τρία γι' αυτό. Βλέπετε. Πίσω από εδώ τίποτα. Όχι. Έτσι, στη μέση του πουθενά υπόστρεμο. Γι' αυτό σας έχω πει ότι θα το κάνω όπως βλέπετε. Θέλω να γυρίσω όλο το χάρτη. Αυτό θέλω να κάνω συμβόλαια και να γυρνώ όλο το χάρτη. Εδώ είναι η δεύτερη περιοχή που είναι για πούλημα. Να πάω να κόψω δρόμο. Ας κόψω δρόμο. Ουσιαστικά από κάτω πρέπει να μπαίνει. Πάνω είναι το biogas. Εδώ πέρα και εμείς πάμε στο από κάτω μέρος. Ωπα, κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε. Πώς ανεβαίνουμε τώρα εκεί πέρα θα το βρούμε. Λιάνει συντόμως. Θα έχει αγαπητή σκάλα φαντάζομαι. Και εδώ βλέπω κι άλλο εδώ πέρα, δίπλα. Μισό λεπτό, δεν μπορώ να αντισταθώ τον πειρασμό, ξέρετε. Δύο κιόλας. Εδώ. Άλλα τρία χάρμεστε και εδώ με αυτό εδώ. Άλλα τρία γι' αυτό. Γενικώς μας έρθουμε τρία-τρία. Και εδώ το χωράφι μας περιμένει με τα... Εντάξει. Τώρα θα έχω εύκολες μεταφορές. Θα πηγαίνω τσακ-τσακ-τσακ-τσακ και θα το κάνω γρήγορα αυτό το κομμάτι. Και εδώ είναι ο Stone Crusher εδώ πέσα. Και εδώ έχει και άλλα δύο shell points, δεν ξέρω γιατί είναι αυτά.
Για να πάμε να δούμε. Unload. Ωραία. Και τι κάνουμε μετά. Α, τις παίρνει έτσι. Ναι, τις παίρνει λίγο παράξενα. Τι έγινε, βγήκε από μπροστά η μπάλα. Ενδιαφέρον αυτό. Για κάποιο λόγο μου την έβαλε μπροστά. Να δοκιμάσω κάτι άλλο. Και πέσαμε μάλλον σε μπαγκαρισμένο συμβόλαιο. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Το αφήνω εδώ στην άκρη. Άλλο εδώ στο φορτηγό. Όπα. Μπήκα στο λεπτό. Ωραία. Μπες μέσα. Δυστυχώς πέσαμε σε μπαγκαρισμένο συμβόλαιο ή μπαγκαρισμένο sell point, που είναι πολύ πιο πιθανό. Θα προσπαθήσουμε τώρα, εγώ θα προσπαθήσω να βρω τώρα μερικά τέτοια πραγματάκια. Ωραία, τα ρίγα, άλλα δύο τέτοια. Θα κάνω εγώ μια έρευνα στον τόπο, θα σας αφήσω εδώ πέρα. Δεν θα συνεχίσουμε εδώ πέρα, θα κάνω μια πάυση στο παιχνίδι αυτό, για αυτή τη σειρά, αφού βρω μερικά πραγματάκια. Δεν θα κυρώσω το συμβόλαιο. Μάλλον είναι κάποιο bug που θα το έχουν για να το φτιάξουν στην επόμενη έκθεση. Οπότε και το ερώτημα που σας έκανα στην αρχή, αν θα πάρουμε δωρεάν το χωράφι, όπως καταλαβαίνετε δεν ισχύει, γιατί στην επόμενη έκθεση το χωράφι θα κάνει χρήματα. Δεν μας πήγε καλά δυστυχώς, τελικά περισσότερα περιμέναμε, λιγότερα πήραμε. Δεν πειράζει, αυτά έχουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα παίξουμε να έχω αναβαθμίσει την έκθεση και να μπορέσει να φτιάξει το bug. Γιατί αλλιώς δυστυχώς θα χάσουμε τα λεφτά και την ώρα μας που χάσαμε στον πρώτο συμβόλαιο. Λοιπόν, όπως πάντα, να περνάτε καλά. Γεια σας.